Εντυπωσιακές εικόνες εξουδετερώσεις σοβίδας με ελεγχόμενη έκρηξη στην παραλία του Αρίνα νωρίς το πρωί, με την όλη επιχείρηση να συντονίζει το λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το βλήμα εντόπισε λουόμενος το περασμένο καλοκαίρι σε βάθος 5 μέτρων ανατολικά του Αρίνα και σε σχετικά κοντινή απόσταση από γνωστό ξενοδοχείο. Τότε οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι όποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν μετά το πέρας της τουριστικής σεζόν. Η οβίδα αναγνωρίστηκε και σημάνθηκε, ενώ εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη έγκριση από την εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων, καθώς γυκνιάζει με περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Κλιμάκιο βατραχανθρώπων του πολεμικού ναυτικού προχώρησε στην αναγνώριση της θέσης του βλήματος, κρίνοντας ότι δεν πρέπει να μεταφερθεί. Έτσι, νωρίς το πρωί, στήθηκε επιχείρηση αποκλεισμού της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής για την εξουδετερώση της οβίδας. Το βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μήκους 70 εκατοστών με διάμετρο 70 χιλιοστών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες του λιμεναρχείου, κλιμάκιο των ειδικών αποστολών, το πλωτό σκάφος και κλιμάκιο βατραχανθρώπων του πολεμικού ναυτικού, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο λήψης μέτρων ασφαλείας.